παραστάσεις από τους πολίτες τους οποίους συναντώ. Η δική σας προσωπική δημοσκόπηση. Μπορείτε να το πείτε και έτσι, διατηρούμε και το δικαίωμα και την υποχρέωση να είμαστε σε άμεση και ζώσα επικοινωνία με τους πολίτες. Είναι ότι οι πολίτες πάνω απ' όλα επιθυμούν αλλαγή πολιτικής και αλλαγή κυβέρνησης. Επομένως, αυτό που επέλεξε η κυβέρνηση αυτή, να εργαλειοποιήσει δηλαδή την διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας για να επιτύχει μια παράταση του βίου της με τεχνητή αναπνοή, είναι κάτι το οποίο προσκρούει στη λαϊκή βούληση. Θα συμφωνούσα μαζί σας αν ήταν η πρώτη δημοσκόπηση που έδειχνε αυτό το στοιχείο. Όσες δημοσκοπήσεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι η πλειοψηφία θέλει εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα, μάλλον η δική σας δημοσκόπηση δεν συνάδει με τις υπόλοιπες, θα έλεγα. Νομίζω ότι θα κριθούμε όλοι στις επικείμενες εκλογές που είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Και θα φανεί. Είναι λάθος δείγμα, δεν είναι το δείγμα αντιπροσωπευτικό. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, και για το ένα δείγμα και για το άλλο. Γιατί και το δείγμα αυτό είναι σε 1000 νοικοκυριά, από ό,τι είδα. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα είναι ότι οι εκλογές είναι η λύση της δημοκρατίας. Και εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει και με ενοχλεί ταυτόχρονα είναι όλη αυτή η απόπειρα δαιμονοποίησης των εκλογών και εμφάνισής τους σαν το χειρότερο κακό που μπορεί να συμβεί στον τόπο. Έχουμε ακούσει σενάρια, βεβαίως, μισό λεπτό μόνο, ναι. Γιατί πραγματικά τα σενάρια που έχουμε ακούσει καταστροφολογίας και πραγματικά επέλευσης των χειρότερων κακών εάν συμβούν εκλογές, δηλαδή, εάν προστρέξει ο πολιτικός κόσμος στην δημοκρατική λύση και στη λαϊκή ετοιμιγορία. Συμφωνούμε ότι οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Εδώ όμως υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα που και αυτό οφείλετε να το απαντήσετε από την άλλη πλευρά. Γιατί τώρα εκλογές, όταν έδωσε ο λαός την εντολή σε αυτή την κυβέρνηση, δεν την έδωσε για 4 χρόνια. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά ο λαός δεν έδωσε εντολή σε αυτήν την κυβέρνηση. Ο λαός, όπως θα θυμάστε, τον Ιούνιο του 2012 δεν έδωσε αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία πήρε τον πόνους των 50 εδρών, το οποίο διατηρεί, το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής. Το οποίο θα πάρετε και εσείς. Το οποίο θα πάρετε και εσείς αν είστε πρώτο κόμμα. Μεγαλύτερο. Εμείς όμως το 2012, κύριε Σρόιτερ, το 2012, όχι τώρα, θέσαμε ως έναν από τους 5 άξονες συμφωνίας και συζήτησης μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, την εγκαθίδρυση της απλής αναλογικής και μάλιστα στο Σύνταγμα. Επομένως, αυτού του είδους η επιχειρηματολογία δεν είναι πρόσφορη απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς έχουμε αποδείξει ότι στην διάρκεια και στην διαχρονική στάση και πορεία μας δεν αλλάζουμε θέση. Κρατάω ότι το δικό σας γκάλωπ, και είναι λογικό γιατί κινείστε μες στον κόσμο και μιλάτε με ανθρώπους, λέει ότι ο κόσμος θέλει εκλογές. Δεν ξέρω αν το δικό σας γκάλωπ, κύριε Καπερνάρο, γιατί και εσείς